Σημερινό Ευαγγέλιο μας ανέφερε τις Χαναναίας. Μια ιστορία στην απαραχή του Ιουδίου του Ισόλτο με Χαναναίας. Μεταξύ των άλλων, αυτό που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι η παρατεταμένη σιωπή του Χριστού. Με τη συστατική τα τζέλα με την πιέρα και πιέρα εσύ, βεσανρίς του δόμορε, έστειεν πάκτης γιάτου του Ιησούη. Μια σιωπή φαίνεται τόσο περίεργη μπροστά στον πόλεμο σαν άνθρωπο. Μια έστει η αιτία του και πάθει και σου πίτσουμε που προβάλλε την ενδύμη εν εν γενίου κέντρα. Τόσο που οι μαθητέ αναγκάστηκαν να επέμβουν ένα πνεύμα. Δεν την ακούσα την γέννη του φωνάχη. Μια έστει η άκρη τη άκρη σα και η τεπληρώη τζέν στην πεπίχη των τζεμπιούν για την τρεκόρη του καθόν. Μου και την τζόνα του υπρού αρχιτερέ πασνέσ. Πόσο μου συμφαίνεται περίεργη αυτή η συμπεριφορά. Ίσως λίγο αυστηρή υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια τη ομορφή. Σα δώσει το να δούμε και του πάκια τσουβίσουμε και ο Χέσκι εδώ στα πάκια τεπρούα, εδώ τσουβίσουμε στη Σλάβ, κα μια φτωχότητα τη μάδα τη ψυχή του Πασάη. Αυτή η σιωπή του Χριστού είναι σαν ένα γεωτρύπανο. Αυτή είναι μια πολύ συμπαθιά για να αναπτύσσει μια αγνή και ολοφότητη πίστη. Αιού και ο Χέσκι Ιησούη έρθει νησόν και και τον το βιού σαν ο Θεό και τον ζιέρι πέσαν επερσόνη και κάποιο πάλι. Βλέπω πράγματι με υπέροχη πίστη να βγει από τα βάθη της καρδιάς αυτής της γυναίκας. Δε ρεαλίσουν εμάς μωρέα να λέει και οι νυπές εμάδε νουρεζόν να θελσία εσέμερα στα σαϊκρούαι. Ο ίδιος ο Κύριος αρμάτησε και λέει μεγάλη φρυπίστη. Δε βέτζότη βρακουλόες δε η τότα σάι εμάδε ως πέσα ιότε. Ας γίνει αυτό το οποίο σου θέλεις. Λε το τόχε αγιώσε τι κρυκόν. Δε ουδό. Η κόρη της θεραπεύτηκε αμέσως. Βάιστα εσάι που σου ρούω αμένει χέρ. Δεν έχω την εντύπωση ότι και σήμερα αντιμετωπίζω μια περίεργη σιωπή, θα έλεγα, στις τόσες προσευχές οι οποίες γίνονται για να ξεπεραστεί η δοκιμασία του κορονοϊού. Μου το τώρα σε δεσό, προπάω δε μη μένει χέρσι εν το τύρ. Προπάω τζίτ και πύρω ελούτια δε, και τώρα με μονούσε το τεϊκαλό ημού και το σιχουά του μυστήρ με το τσίλεν τότε. Ίσως καθυστερούμε πολύ να εκφράσουμε αυτή μας την αληθινή και τη βαθιά πίστη και εμπιστοσύνη μας στο Θεό. Πορδός τα λίγο μπορώ να εμπιστεύουμε και τη σπρέγη κατ' οπεσίμη εμάς και κέμι την περνδία. Και πρέπει πολύ περισσότερο να την ενισχύσουμε και ώστε η καρδιά μας να γίνει πιο αποδεκτή. Δε τούε το τέμπερ το φουκιζό εμπού τι ετών, δε μονούσε θύρια ιόν, ρίθμα ιόν, το πέρα δε πρανούεσαι. Υπάρχει πάρα πολύ σπόνος γνωστός κι άλλος. Κα αλεθνέ σούν δίμπιε και εσόλιμ δε γίνουν και εσόλιμ. Το ότι σειρά όλων των πιστών ανθρώπων πρέπει να ενταθεί. Δε κύσα επιζήτνιεσαι με συντά αρκούμε και το προτύχετ. Υπάρχει ένα κάτι άλλο που κάνει εντύπωση και έχει παραξενέμει στη σημερινή μέρα. Κάνει τη σκάφη έντρα και σου πείσουμε και βία τρένε μου και την εσώτη. Αυτή η γυναίκα που είναι η καρδιά της οποίας να βρίζει η πίστη δεν ανήκει στην ευαίγη κοινότητα. Αγιο Κρούα, καθένα εσύ σύλλες, καθελουσία εσά, επιμεθώ και ο πες χάσε μάλε, μου κείστε πιεστάρε, εσωσυρίσιου τα ίδια. Και το επισημαίνει ακόμα και ο Κρίνος, όταν δεν αποκαλέσει αυτή τη δική της την πίστη. Δε κατέλετε εξόνε δε ζώπη, νομνούν με τι αθήκουντό του προβοκό, η πέσε εσά. Κι όμως στο τέλος, από αυτές τις καρδιές που δεν φανταζόμαστε, αναπτύσσει η πίστη πιο θερμή. Ωρ, τροφούν, να πω ζεύμα, να ξύλα πνεύ και πρέσει, λουλεζόν, πέσα μου εντζέτ. Και εμείς στην δική μας κοινωνία ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που βρίσκονται έξω από αυτή την οικογένεια, την ψυχική. Δεν είναι σοσιαλιτών, εντύπτε και μηνιέρες λούκοι που κάσει, δεν τότε μοιάζει σοσιαλιστών του Χριστέρου. Στεκόμαστε πάντα με βαθύ σεβασμό. Δεν ξέρουμε πως οι καρδιές των ανθρώπων στα βάθη τους εκφράζονται και τη σχέση για την παιδιά. Ναι, με το πάλι μου τα ανήνα ζυμών να σου με σπέξ. Σε ξενού και δίμ να μανιούν να τύρε, να με ζέμουν να τύρε. Σύπρου πάλι να τάδε, σπαν λίδι επάνω τα με ζώπη.